Τα πρώτα της βήματα έκανε την Τετάρτη η Λαϊκή Αγορά στη Συνοικία της Βρυσούλας, με το Δήμο Ιωαννιτών να εγκαινιάζει μία ακόμη αγορά στο πλαίσιο υλοποίησης και εφαρμογής ενός σημαντικού εγχειρήματος τα τελευταία χρόνια, που έχει αποδώσει σημαντικούς καρπούς. Μπορεί ακόμη και οι ίδιοι οι κάτοικοι στη Συνοικία της Βρυσούλας να ξαφνιάστηκαν, αφού αρκετοί δεν είχαν ενημερωθεί ή δεν γνώριζαν καν ότι πρόκειται να λειτουργήσει μία λαϊκή στη γειτονιά. Δεν έκρυψαν ωστόσο την ικανοποίησή τους για την πρωτοβουλία που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που αναβαθμίζουν σταδιακά την περιοχή. Ο εντεταλμένος σύμβουλος από τη Δημοτική Αρχή Λευτέρης Δοβανάς μετέφερε την ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς που θα ενισχυθεί με ακόμη περισσότερους παραγωγούς το επόμενο διάστημα. Είναι η τελευταία λαϊκή αγορά που γίνεται στην περιοχή των εργατικών της Βρυσούλας, η οποία ήταν ο τελευταίος στόχος συμπληρώνοντας τη βδομάδα. Βέβαια, όπως είπατε και όπως αναφερθήκατε, ο στόχος της αποκέντρωσης των λαϊκών αγορών, γιατί η αγορά που είναι στην Αγία Μαρίνα είναι δημοτική αγορά. Είναι άλλο εκείνο, άλλο λαϊκή αγορά. Εδώ οι άνθρωποι που μπαίνουν σε κάθε λαϊκή αγορά έχουν όλο το δικαίωμα, η παραγωγή κυρίως και οι επαγγελματίες είναι πολύ λίγοι, το 10%. Λοιπόν, με αυτό το έναυσμα που κάναμε εδώ πέρα, πιστεύω ότι οι άνθρωποι της περιοχής να έχουν την καλή ευχαρίστηση να μπορέσουν σιγά σιγά να την υποστηρίξουν, γιατί την καλή συνεργασία, να το πω για να ξεκινήσω πιο συγκεκριμένα, της περιφέρειας και τον αρμόδιο της περιφέρειας, τον κύριο Ματσόπουλο, μαζί με τον κύριο Βαγενά και με το Δήμο, η υπηρεσία του, που είναι αρμόδιος κύριος Ζόγας, κάνουν πολύ καλή δουλειά, γιατί είναι ένα ευαίσθητο σημείο. Η τοποθέτηση των παραγωγών γίνεται με μοριοδότηση. Δεν μπαίνει ο καθένας τυχαία. Και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο. Εκείνο που απομένει το πιο κύριο είναι να μπορούν εδώ οι κάτοικοι να την υποστηρίξουν. Είναι η πρώτη μέρα, βέβαια αναγνωριστικά ήρθαν οι άνθρωποι, πήραν τις θέσεις όλοι, πολλοί μείνανε, την άλλη Τετάρτη είναι και η εποχή, για να μην λέμε, είναι και καλοκαίρι, όταν ο κόσμος θα μαζευτεί μετά τον Αύγουστο, πιστεύω ότι θα είναι και αυτή μια πολύ καλή επιτυχημένη λαϊκή αγορά. Να σας καλωσορίσω και εγώ στη Βρυσούλα, είμαι ο Τάσος ο Κουτσογιάννης, ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συμβουλίου του Συλλόγου Βρυσούλας εδώ. Να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και όλων των κατοίκων. Να ευχαριστήσω δημόσια τη Δημοτική Αρχή αλλά και την Περιφέρεια για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για τη λαϊκή αλλά και για όλα τα θέματα εδώ της περιοχής, για όσα προκύπτουν. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω συγκεκριμένα τον Αλέξανδρο Τζιόγα, τον υπάλληλο της υπηρεσίας των καταστημάτων του Δήμου, γιατί αυτός ήταν ο ενδιάμεσος μεταξύ εμάς και Δήμου για τη λαϊκή αγορά και ήταν αυτός ο οποίος έτρεξε για αυτή τη λαϊκή αγορά. Σας ευχαριστώ πολύ.